Τώρα πάμε να χαιρετήσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον Μιχάλη Δαμιανό. Κύριε Δαμιανέ, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, να δούμε μαζί κάποια από τα θέματα. Συνεχίσετε τις συναντήσεις με οργανωμένα σύνολα. Καταγράφετε τα θέλω τους. Ακούτε και εσείς από πρώτο χέρι ποια είναι τα προβλήματα. Και χαίρομαι που έγινε και αυτή η συνάντηση με ομάδες, με οργανωμένους γονείς, με παιδιά, με αιματολογικές, ογκολογικές ασθένειες. Αυτό αντιλαμβάνομαι έγινε χθες. Από μέρους των οργανώσεων αυτών παίρνω θετικά μηνύματα ότι κρατούσατε και το στυλό σας και σημειώνατε τα θέλω τους, διότι είναι και σημαντικά, κύριε Δαμιανέ, και αφορούν και την ευημερία των παιδιών αυτών και τις υποδομές, και πρέπει να αλλάξουν πολλά. Μείναμε σε ένα μοντέλο που ήταν το μακάριο νοσοκομείο του δικού μου του καιρού, ας πούμε. Δεν υπάρχουν προθέσεις. Όλο λέμε και ξαναλέμε. Αν κάτι έγινε, είναι τα ΤΑΕΠ παιδιών στο Γενικό Νοσοκομείο. Για το ίδιο το Μακάριο, αυτή η επέκταση, αντιλαμβάνομαι, σας τα είπαν και χθες, θα αποβεί βάρος των παιδιών ασθενών του Μακάριου. Εντάξει, χθες είχαμε μια συνάντηση με τους συνδέσμους οι οποίοι ασχολούνται με τον παιδικό καρκίνο και με τους γονείς, όσον αφορούσε γενικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το παιδοονκολογικό στο Μακάριο Νοσοκομείο. Ναι. Την περασμένη εβδομάδα είχα επισκεφθεί το νοσοκομείο έτσι ώστε να κατανοήσω και οπτικά, αν θέλετε, τις τρεις διαφορετικές επεκτάσεις. Γιατί μιλούμε για τρία διαφορετικά έργα τα οποία θα γίνουν στο Μακάριο Νοσοκομείο, για να δούμε πώς θα χειριστούμε αυτά τα θέματα. Πέρα από αυτό όμως, η συνάντηση χτες ήταν για να μου επιδοθεί ένα υπόμνημα με τις θέσεις των οργανωμένων αυτών συνόλων για διάφορα θέματα, για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να βρούμε λύσεις. Στόχος μας είναι να λύνουμε προβλήματα. Το θέμα των επεκτάσεων είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Είναι τροχιοδρομημένες. Υπάρχουν δηλαδή αυτές οι επεκτάσεις, είναι συμφωνημένες από το 2020-2021, δηλαδή το τι θα γίνει τα επόμενα 2-3 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο είναι κατεγραμμένο κάτω. Είναι συγκεκριμένες επεκτάσεις σε συγκεκριμένα μέρη περιλαμβανομένου της δημιουργίας ΤΑΕΠ στο Μακάριο Νοσοκομείο, για το οποίο δεν υπάρχει σήμερα, ναι, το οποίο θα λύσει προβλήματα. Όμως αντιλαμβανόμαστε τις θέσεις των οργανωμένων συνόλων. Θα τα δούμε, θα τα μελετήσουμε και θα ξαναβρεθούμε για να δούμε και ποια είναι αυτά τα επεκτατικά. Ναι, διότι ό,τι σχεδιάστηκε και αποφασίστηκε, κύριε Δαμιανέ, είναι κάτι είτε στο παρελθόν, στο πρόσφατο, είτε και πιο παλιά, μπορεί και να αλλάξει αν διαπιστωθεί ακριβώς. Εδώ γίνεται και θέμα ποιότητας της ζωής των ασθενών με την ένωση της γέφυρας από το νέο κτίριο στο υφιστάμενο, για τον τρόπο οικοδόμησης, την ποιότητα του αέρα. Όλα αυτά καλό είναι να τα δούμε. Αν υφίστανται, ακόμη και ο προβληματισμός είναι εκεί για να μπορεί να, αν χρειάζεται και μελέτη, να διεξαχθεί και αυτή σε σχέση με τα παιδιά μας στο Μακάριο, που είναι πολύ σημαντικό. Να τα δούμε. Γίνονται και άλλα ζητήματα. Λέει εδώ κύριε Σάβα, να προσθέσω όμως ότι αυτά τα μέτρα τα οποία είναι τροχιοδρομημένα, 26 από τα 39 εκατομμύρια τα οποία θα εξοδευτούν στο Μακάριο Νοσοκομείο προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ναι. Και αν δεν γίνουν αυτά τα έργα, αυτά είναι χρήματα τα οποία θα χάσουν. Και πρέπει να δούμε κάποιο τρόπο να μην χαθούν αυτά τα λεφτά, λαμβάνοντας πάντα την υπόψη και την υγεία των παιδιών. Ναι, μπορεί να τροποποιηθούν τα σχέδια. Τα λεφτά είναι εκεί, γιατί πήγαμε στο Μακάριο. Ξέρετε, δεν ξέρω αν χρειάστηκε κι εσείς να πάτε στο Μακάριο. Ούτε καρφίτσα δεν πέφτει στο χώρο στάθμευσης. Πόσο μάλλον τώρα που θα επεκταθεί, τι θα γίνει. Υπάρχουν εναλλακτικές. Να κάνουμε κάτι για να πάρουμε τα χρήματα, αλλά να τα κάνουμε και σωστά και δομημένα. Ό,τι γίνεται, κύριε Δαμιανέ. Το άλλο το θέμα που σας ήθελα έχει να κάνει με την υπατολογική κλινική. Οι προκάτοχοί σας έλεγαν ότι είναι το επόμενο βήμα, πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Έχουμε ούτως ή άλλως μεταμοσχευμένους ασθενείς, οι οποίοι τι θα γίνει. Πάνε στο εξωτερικό, γίνεται η μεταμόσχευση. Πρωτίστως γίνεται η σωστή διάγνωση ότι χρειάζεται κάτι, που δεν έχουμε αυτή την εξειδίκευση στην Κύπρο. Είπαμε θα γίνει η υπατολογική κλινική και τώρα ενημερώνουμε ότι απομακρυνόμαστε από αυτή την πρόταση και πάμε να εξειδικεύσουμε γιατρούς, γαστρεντερολόγους ή άλλους, κάποια ειδικότητα, στην υπατολογία. Είναι αυτή η πρόθεση, κύριε Δαμιανέ? Παλαιότερα οι προθέσεις της κυβέρνησης παλαιότερα ήταν να συναφθεί συμφωνία
με ιατρικό κέντρο του εξωτερικού, στο οποίο θα παρήχε κάποιες υπηρεσίες στους υπατολογικούς ασθενείς. Αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι τους μεταμοσχευμένους ασθενείς που επιστρέφουν από το εξωτερικό στην Κύπρο και χρειάζονται περίθαλψη επίγουσα ημί. Εκεί υπάρχει αυτό το κενό, ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί στην Κύπρο για να κάνουν κάτι τέτοιο. Επεξεργαζόμαστε μια λύση. Αύριο, αύριο και την επόμενη εβδομάδα έχω συναντήσεις με τους συνδέσμους που ασχολούνται με τα θέματα. Έχουμε κάποιες προτάσεις, οι οποίες θεωρούμε ότι αν μπορέσουμε να προχωρήσουμε θα δώσουν μια αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα. Να μου επιτρέψετε να συζητήσω πρώτα μαζί τους και την άλλη εβδομάδα, μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο, θα είμαστε έτοιμοι να εξαγγείλουμε, αν θέλετε, με τον ΟΚΙΠΗ την λύση την οποία έχουμε εμείς σκεφτεί, που θεωρούμε ότι Η λύση είναι αυτή θα είναι του να στείλετε στο εξωτερικό γιατρούς που εργοδοτούνται τώρα στον ΟΚΙΠΗ, ειδικότητες, αν θέλετε, γαστρεντερολογίας ή δεν ξέρω και ειδικούς παθολόγους για να ειδικευτούν αυτό στην υπατολογία. Μπορεί να είναι μέρος της λύσης. Κοιτάξτε, για να γίνει οτιδήποτε. Αυτό το οποίο έχουμε έλλειψη στην Κύπρο αυτή τη στιγμή είναι γιατρούς οι οποίοι ξέρουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι. Ειδικευμένους γιατρούς. Άρα, το πρώτο βήμα αναγκαστικά πάντοτε θα είναι να έρθουμε και να έχουμε γιατρούς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν υπάρχουν. Δεν είναι ελκυστικός προορισμός, αν θέλετε. Επειδή υπάρχουν πολλοί Ελλαδίτες στην Κύπρο γιατροί για αυτή την ειδικότητα, διότι άμα είναι να στείλουμε από τον ΟΚΙΠΗ γιατρούς που είναι γαστρεντερολόγοι, που και εκεί υπάρχει, έτσι, δεν υπάρχουν πολλοί στον ΟΚΙΠΗ. Άρα δεν θα μειώσουμε τον αριθμό των γαστρεντερολόγων, άμα. Δεν είναι απαραίτητα γαστρεντερολόγοι, είναι παθολόγοι. Είναι στο παθολογικό τμήμα που περιθάπτονται οι ασθενείς. Αλλά να μου το επιτρέψετε να το δούμε. Είναι και να το δείτε απλά. Επειδή είναι ήδη που είναι η ειδίκευσή του η παθολογία και νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερο και με ασφάλεια να εξετάζουν παρά για κάποιον που θα κάνει. Δεν ξέρω πώς γίνεται η υποειδίκευση. Τώρα, κύριε Υπουργέ, διαβάζω ότι υπάρχει έτσι αναστάτωση πάλι από πλευράς της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Γιατρών. Έχω δηλώσει εδώ του εσωτερικού μας στο Φίλε Νιούς ότι αντί να ενισχύσουν τη στελέχωσή μας σε γιατρούς, αποφάσισαν να μεταφέρουν γιατρούς όλων των ειδικοτήτων για να ενισχύσουν τις ιατρικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Υγείας. Τα έχει και με τον ΟΚΙΠΗ για ξύλωμα. Έχετε κάτι υπόψη σας? Εντάξει, το θέμα είναι πολύ μικρότερο από ό,τι φαίνεται προς τα έξω. Από τις ιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, η οποία το Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να προσλάβει νέο κόσμο. Η διαδικασία είναι εκεί όπου έχει κάποια ανάγκη να τερματίζεται απόσπαση προσωπικού του σε κάποια άλλη υπηρεσία. Ναι. Μιλούμε για μια επιστολή ενδιαφέροντος, η οποία είχε σταλεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, έτσι ώστε εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον για πρόσωπα που μετρούνται στα δάχτυλα του ενός μας χεριού, να μπορούσε να προχωρήσει με τερματισμό αυτής της απόσπασης για να στελεχωθεί το Υπουργείο. Στη συνέχεια, ο ΟΚΙΠΗ μπορεί να προσλάβει το σε άλλες πάρκους θέσεις στον προϋπολογισμό του ΟΚΙΠΗ, το οποίο Υπουργείο Υγείας στηρίζει τον ΟΚΙΠΗ και εντός και εκτός Διοικητικού Συμβουλίου και πιέζει, παροτρύνει να προχωρήσει ο ΟΚΙΠΗ. Δεν μπορεί το Υπουργείο για τις ανάγκες του, που είναι πιο διαδικαστικής φύσης, αντιλαμβάνομαι, δεν εξετάζουν εκεί οι γιατροί, να προχωρήσει απευθείας σε προσλήψεις, ή υπάρχει εκεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί το Υπουργείο από τη στιγμή που έχει αποσπασμένους γιατρούς σε άλλες υπηρεσίες, για παράδειγμα στον ΟΚΙΠΗ, πρέπει να προχωρήσει να τερματίσει αυτές τις αποσπάσεις και ο ίδιος ο ΟΚΙΠΗ να προχωρήσει και να προσλάβει δικό του κόσμο. Αυτή είναι η διαδικασία, γιατί είναι δημόσιοι υπαλλήλοι που πρέπει να επιστρέψουν. Μα πώς είναι αυτοί? Δεν ήταν όλοι ούτως ή άλλως οι γιατροί του δημοσίου πριν τη σύσταση του ΟΚΙΠΗ? Ακριβώς. Ναι, άρα ποιο είναι το θέμα? Ο ΟΚΙΠΗ στελεχώνεται από όλους τους γιατρούς του δημοσίου, των δημόσιων νοσηλευτηρίων, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στον ΟΚΙΠΗ, και με νέους γιατρούς που έχει προσλάβει ο ΟΚΙΠΗ τα τελευταία 5 χρόνια, στα οποία υπάρχει. Εκεί όπου υπάρχει ανάγκη στο Υπουργείο Υγείας, και επαναλαμβάνω, το θέμα είναι πολύ μικρότερο από ό,τι φαίνεται, γιατί μιλούμε για αριθμό κάτω από 5 άτομα, να μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες με τερματισμό, αποσπάσεων. Απάντησαν γιατροί, είναι 5 από εδώ, 2 από εκεί, 3 από εκεί. Να υπάρχει μια υπάρχεια και να καλύπτονται οι ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση. Ναι, πρέπει να προχωρήσει με προσλήψεις. Κύριε Υπουργέ, λέγαμε για την απόφαση, το σχέδιο κάλυψης εξόδων, μετάβασης, διαμονής και διατροφής των ασθενών
που υπάρχει ήδη και των συνοδών τους, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ήταν απέτηση πάγια των συγγενών ασθενών, δίμικρων παιδιών. 4 εκατομμύρια πάνω κάτω προϋπολογισμός αντιλαμβάνομαι. Έχω και μπροστά μου τα διάφορα έγγραφα, το τι χρειάζεται να συμπληρωθεί, είτε από τον ασθενή, είτε αν υπάρχει εξαρτώμενο από τον από αυτόν, ας πούμε, τον γονιό, τον κηδεμόνα. Είναι πολυσέλιδο αυτό το έγγραφο. Τα πάντα όλα, λίγο έτσι περίπλοκα να τρέξει κανείς όταν πιέζεται. Δεν ξέρω τι έγγραφα μπορούν να προσκομιστούν. Κύριε Υπουργέ, ελάτε να δούμε τώρα τι προβλέπει. Έχετε και ένα πίνακα ενδεικτικό, αντιλαμβάνομαι, εδώ που αν μπορείτε να το βάλετε, που είναι οι τιμές. Ας πούμε, είναι διαφορετικά στις Βρυξέλλες. Το επίδομα διατροφής και διαμονής, αν είναι μέχρι 30 μέρες, αν είναι πέραν των 30 ημερών, υπάρχει μια μείωση 20%. Και αυτό αφορά δύο άτομα, ουσιαστικά είναι η διατροφή και η διαμονή του ασθενούς και του συνοδού μαζί, κύριε Δαμιανέ. Λοιπόν, καταρχάς, τα έξοδα των ασθενών, ιδιαίτερα αυτών οι οποίοι είναι σε νοσοκομείο, ναι, καλύπτονται. Σίγουρα, απλά έχει φορές που χρειάζεται για κάποιος όταν κάνει μεταμόσχευση, ναι, και μετά μένει κάπου πρέπει να μένει. Εκεί καλύπτει αυτό το κόστος και του ασθενή και ενός συνοδού. Mm-hmm. Άρα και αυτά είναι τα ποσά. Τα συγκεκριμένα ποσά δεν είναι ποσά τα οποία έχει αποφασίσει το Υπουργείο Υγείας, είναι οι καταλόγοι, είναι οι πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών. Ναι. Είναι ουσιαστικά μέχρι το 70% του επιδόματος συντήρησης που καταβάλλεται σε κρατικούς λειτουργούς. Έτσι, που μεταβαίνουν σε αντίστοιχη χώρα για υπηρεσιακούς λόγους. Ακριβώς. Είναι ιδιαίτερα λεπτομερής ο πίνακας. Mm-hmm. Είναι εύκολο να το κατανοήσει κάποιος, αλλά είναι το κόστος της διατροφής. Το κόστος της διαμονής είναι άλλο και προφανώς άλλο είναι το κόστος της μετάβασης, του αεροπορικού εισιτηρίου. Ναι. Ναι, και άρα αυτό που χρειάζεται είναι πρώτα να κριθεί αναγκαίο να μεταβεί στο εξωτερικό ο ασθενής. Σωστά. Αυτό τώρα είναι από την τομέα επιδοτούμενων ασθενών του Υπουργείου Υγείας που γίνεται η διαδικασία. Υπάρχουν τα γιατροσυμβούλια. Ωραία. Υπάρχει η διαδικασία εδώ και αρκετά χρόνια των επιδοτούμενων ασθενών. Ναι. Με απόφαση γιατροσυμβουλίου για μια περίθαλψη η οποία δεν μπορεί να παρασυρθεί στην Κύπρο, ο ασθενής να μεταβαίνει στο εξωτερικό σε συγκεκριμένα νοσηλευτήρια σε διάφορες χώρες, κυρίως στην Ευρώπη και στο Ισραήλ. Ο συνοδός του ασθενή είναι προφανώς συνδεδεμένος με αυτό τον ασθενή. Άρα θα είναι ακόμα μια αίτηση που θα είναι συνδεδεμένη με ένα συγκεκριμένο επιδοτούμενο ασθενή για ένα συνοδό. Οι διαδικασίες, όπως υπάρχουν επίγουσες διαδικασίες που θα στείλει κάποιον ασθενή στο εξωτερικό, υπάρχει και επίγουσα διαδικασία και για το συνοδό. Όπως με τον ίδιο τρόπο το Υπουργείο Υγείας μπορεί στις επίγουσες περιπτώσεις, στις περιπτώσεις όπου η οικογένεια δεν μπορεί να καλύψει το κόστος της μετάβασης και να τα αιτηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, να προχωρήσει ο ίδιος ο ασθενής, ο συνοδός του ασθενή, να ζητήσει αυτά τα χρήματα με βάση τις διαδικασίες από το Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε να πληρωθούν από το Υπουργείο Υγείας πριν τη μετάβαση. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να πληρώνονται και κατά τη διάρκεια που βρίσκεται ο ασθενής στο εξωτερικό, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για πολύμηνες διαμονές. Και ακόμα και στην περίπτωση στην οποία επιστρέφει ο ασθενής, μπορεί να γίνει αίτηση και 4 μήνες μετά την επιστροφή στην Κύπρο. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η διαλλακτικότητα. Και να πούμε ότι είναι όλα αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας για όσους ενδιαφέρονται. Τώρα, σε σχέση με την αίτηση που έχω εδώ μπροστά μου, είναι 8 σελίδες που πρέπει να συμπληρωθεί. Τα παραστατικά και όλα τα ψάχνει μετά το Υπουργείο. Δεν έχει, ας πούμε, ένας συνοδός ασθενούς που να μεταβεί να τρέχει και αυτό το χαρτομάνι. Σωστά, κύριε Υπουργέ. Ναι. Θα τα συμπληρώσει και. Ναι. Τις επίγουσες διαδικασίες προφανώς. Ναι. Λίγα πράγματα παρέχονται στην αρχή. Στις υπόλοιπες διαδικασίες θα έρθει ο ασθενής που θα ζητήσει μετά εκ των υστέρων, ναι, θα έρθει να φέρει και τα δικαιολογητικά. Είναι διαδικασίες, επειδή είναι δημόσιο χρήμα, αντιλαμβάνεστε, διαδικασίες του δημοσίου, ελέγχεται και το Υπουργείο, πρέπει να υπάρχουν τα απόλυτα. Ουσιαστικά εστιαζόμαστε στις 100.000 το κριτήριο, έτσι, για τους συνοδούς, για ενήλικες. Για παιδιά δεν υπάρχει ούτε αυτό το κριτήριο. Ναι. Για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, όπου ο ασθενής είναι ανήλικος, προφανώς θα πάει με συνοδό
ένα κηδεμόνο, οπότε αυτό είναι ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Εκεί όπου ο ασθενής είναι ενήλικας και θα επιλέξει να πάρει κάποιο συνοδό μαζί του, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, έτσι ώστε το οικογενειακό εισόδημα να είναι κάτω των 100.000 ευρώ. Αυτό καλύπτει μεγάλη μερίδα των ασθενών των οποίων στέλνουμε στο εξωτερικό. Ναι. Τώρα, σε σχέση με την αναδρομικότητα, αν θέλετε, κύριε Υπουργέ, ναι, πήρα ένα μήνυμα και θέλω να σας το μεταφέρω για να δούμε, διότι μπορεί να είναι και λάθος πληροφόρηση. Λέει, θα ήθελα να σας παρακαλέσω για μια διευκρίνηση όσο αφορά τα νέα μέτρα κάλυψης εξόδων, μετάβασης, διαμονής και διατροφής ασθενών και συνοδών που εξήγηλε το Υπουργείο. Είμαι συνοδός ασθενός. Ήδη βρισκόμαστε στο εξωτερικό αρκετό χρονικό διάστημα. Επικοινωνώντας με το Υπουργείο Υγείας την περασμένη εβδομάδα, λειτουργός μας μετέφερε πως δεν δικαιούμαστε τίποτα από τα παραπάνω, γιατί ήδη μας παρέχουν διαμέρισμα με δωρεάν διαμονή. Έτσι, το σχέδιο αυτό δεν μας καλύπτει, γιατί είμαστε σε άλλο συμβόλαιο. Άρα, θέλει να δει, να είναι διευκρινιστό ποιοι καλύπτονται ή θα καλύψονται τελικά. Εντάξει, εδώ υπάρχει διαμέρισμα, η διαμονή καλύπτεται. Δεν ξέρω τα άλλα, τα έξοδα διατροφής και συντήρησης, ή αν επειδή παίρνουν αυτό το σχέδιο δεν μπορούν άλλο. Εάν είναι επιδοτούμενοι ασθενείς του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή αν τους έχει στείλει το Υπουργείο Υγείας στο εξωτερικό, τότε από τις 19 Μαρτίου το Υπουργείο Υγείας θα καλύπτει το κόστος. Το κόστος που καλύπτει βέβαια είναι εκεί που παρέχεται δωρεάν διαμονή, τότε αυτό το κόστος προφανώς. Ναι, εξυπακούεται, εξυπακούεται και η Υπουργή. Όμως της μέρας για τη διατροφή ναι, θα καλύψετε. Άρα δεν έχει να κάνει ότι τους είπαν είναι σε άλλο σχέδιο κλπ. Λοιπόν, και επί της ουσίας, επειδή είπαμε για αυτό τον τομέα των επιδοτούμενων ασθενών, η πρόθεση όλων ήταν ότι κάποια στιγμή, επειδή μιλάμε και για κονδύλια, μεγάλα ποσά, ότι πρέπει να περάσει κάτω από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Τώρα η συνοδοί μένουν στο Υγείας, γιατί δεν έχει να κάνει. Είναι καθαρά πολιτική απόφαση Υπουργείου να στηρίξει. Αυτό πότε θα πάει, τρέχουν οι διαδικασίες, είναι έτοιμος ο ΑΗ? Ωραία. Υπάρχει διαδικασία για μετάβαση των επιδοτουμένων ασθενών στον ΟΑΗ. Κάτι το οποίο θα γίνει, θα τηρηθεί δηλαδή η νομοθεσία. Θεωρούμε ότι τέλος του χρόνου, αρχές του άλλου χρόνου, θα μπορούν να μεταβιβαστεί αυτή η υπηρεσία στον ίδιο τον ΟΑΗ. Το κονδύλι που αφορά τους συνοδούς, εάν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μεταβιβαστεί στον ΟΑΗ έτσι ώστε να φύγει από το Υπουργείο Υγείας, θα μπορούσε να γίνει, γιατί όπως είχαμε πει, οι αιτήσεις είναι συνδεδεμένες, ο επιδοτούμενος και ο συνοδός. Να. Εάν όμως είναι ένα κονδύλι το οποίο δεν έχουμε συζητήσει ακόμα με τον ΟΑΗ αυτό το κομμάτι, εάν όμως είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορεί να καλύπτει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, τότε θα το καλύπτει. Το θέμα είναι το πότε και η διαδικασία. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, τι είναι αυτό τώρα που σας ταλαιπωρεί, ποια είναι η σπαζοκεφαλιά που καλείστε να λύσετε, είναι τα πανεπιστημιακά ή είναι κάτι άλλο που είναι το στοίχημα σας των ημερών, του μήνα, του χρόνου? Είναι πολλά και διάφορα. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, αρκετά ανοιχτά θέματα στο Υπουργείο. Ποιο είναι κοντά να κλείσει, νομίζετε? Είναι κοντά να κλείσει το νομοσχέδιο για το συνήγορο του ασθενή, το νομοσχέδιο για τα κέντρα αποκατάστασης, το οποίο φέραμε πίσω από τη Βουλή, έγινε κάποια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και προχωρούμε στις αλλαγές του νομοσχεδίου. Τις πανεπιστημιακές κλινικές έχουμε ξεκινήσει τη διαβούλευση, ήδη έχουμε δει όλους τους αρμόδιους φορείς και αναμένουμε να λάβουμε τις θέσεις τους όσον αφορά το νομοσχέδιο στα πλαίσια της διαβούλευσης. Και σαφώς προχωρούμε με το σχέδιο δράσης του ΟΚΙΠΗ, γιατί όπως γνωρίζετε 31 Μαΐου 2024 λίγοι με βάση την νομοθεσία η προθεσμία όπου της κάλυψης των ελλειμμάτων από το κράτος είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επεκταθεί. Τώρα είναι κάτι άλλο.